Βρισκόμαστε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρευνών και στο γραφείο της διοικητού κυρίας Ευτυχίας Καπάτο. Να πούμε εμείς πριν δύο λόγια εδώ. Το Νοσοκομείο Γρευνών ενισχύεται με ιατρικό προσωπικό. Το Νοσοκομείο Γρευνών αναβαθμίζεται. Αυτή τη στιγμή τρέχουν εργασίες στα ΤΕΠ προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ. Έχουμε κοντά μας την διοικητή, την κυρία Καπάτο, να μας πει τις ευχές. Καλησπέρα σας. Ξεκινώντας, κύριε Μάρκου, να σχολιάσω αυτά που εσείς προείπατε. Το Νοσοκομείο Γρευνών σαφέστατα ενισχύεται και θα συνεχίσουμε την ενίσχυσή του. Ήδη ήμασταν σε προκήρυξη των 6 μόνιμων θέσεων του γιατρών του ΕΣΥ, οι οποίες δυστυχώς απέβησαν άκαρπες, δηλαδή άγονες. Με την πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και τον υπεάρχη μας, προσπαθήσαμε και θέσαμε στο τραπέζι κίνητρα προκειμένου να βρούμε κάποιον τρόπο και γιατί να έρθουν στην περιφέρειά μας και γενικότερα στις άγονες περιοχές. Προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού θα βγάλουμε και υλικού προσωπικού θα βγάλουμε και θα είναι άμεσα στον αέρα. Οι προσπάθειές μας θα είναι συνεχείς όπως ήταν, θα είναι εντατικές όπως ήταν και ευθρός του καλού είναι σίγουρα το καλύτερο. Οι αναβαθμίσεις των ΤΕΠ έχουν ξεκινήσει, είναι ένα έργο πάνω από 1.000.000 ευρώ. Νομίζω ότι η εικόνα και οι παροχές υγείας του νοσοκομείου μας θα έρθουν σε άλλο επίπεδο. Καταζητώ την κατανόηση τόσο του κόσμου όσο και του προσωπικού για αυτό το διάστημα που θα βρισκόμαστε σε μια μεταφορά, να το πω έτσι, των ιατρείων μας και των εξωτερικών ιατρείων μαζί με τα επίγοντα περιστατικά. Τώρα από μεριάς μου θέλω να ευχηθώ καλή ανάσταση σε όλο τον κόσμο με υγεία, τόσο ψυχική όσο και σωματική, ευτυχία και αισιοδοξία. Ήρθε το φως της Αναστάσεως του Θεανθρώπου να αποτελέσει φάρο στις ζωές όλων των ανθρώπων. Να δώσω και τις ευχές μου σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Γρεβενών, όπως επίσης στις οικογένειες αυτών, τους ασθενείς μας, τους συνοδούς, ευχόμενοι από καρδιάς υγεία και σε αυτούς που νοσούν γρήγορη και καλή ανάρρωση. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.